Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ. Από πάρα πολλές απόψεις. Ο χώρος είναι απίθανος. Τα ποίηματα που διάβασα και που ξέρω είναι απίθανα. Καλό ή κακό είναι. Για να με ελέγχεις. Ναι, ωραία. Μ' αρέσει να με ελέγχουν. Λοιπόν, αυτή η εκπληκτική έκδοση, τα φωτοποίηματα, ανοίγω εισαγωγικά. Οι φίλοι λένε πως με τις φωτογραφίες μου συλλαμβάνω εικόνες, καταστάσεις, πράγματα που αξίζει να αποτυπωθούν, υπηρετώντας όχι τόσο εικαστικά, αλλά κυρίως σημειολογικά, την ανάγκη να καταγράψω πέρα από το αυτονόητο και το επέκεινα. Γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του ο ίδιος ο φωτοποιητής. Αλλά για μένα η πολύτεχνη αυτή έκδοση ξεπερνάει τα όρια της απλής καταγραφής, όπως λέει ο ποιητής. Αγγίζει το σχεδόν μεταφυσικό ερώτημα. Τι ήρθε πρώτα, ο λόγος ή η εικόνα? Ή μάλλον, τι θρέφει το ένα και τι το άλλο? Η εικόνα το λόγο ή ο λόγος την εικόνα? Και δεν μιλάω μόνο για τούτο το συγκεκριμένο έργο, αλλά για την πλάση, για τη ζωή μας, για τη σκέψη μας. Τι βάζει το μηχανισμό του συλλογισμού? Τι δίνει σώμα, μορφή στις εντυπώσεις μας? Ένα ηλιοβασίλεμα μας κάνει να σκεφτούμε το τέλος της ζωής ή σκεφτόμαστε το τέλος της ζωής και βρίσκουμε την απεικόνισή του στη δύση του ήλιου? Χωρίς βέβαια να δίνει απαντήσεις, ο Γιώργος Δουατζής πλησιάζει τη ρίζα της απορίας, δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στο λόγο και την εικόνα. Ελπίζω να μην υπεραπλουστεύω όταν βλέπω τις ενότητες να χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη παρατηρώ ότι όταν η εικόνα είναι πολύπλοκη, ο λόγος είναι απλός. Εδώ εντάσσονται οι ενότητες κούκλες και χορός. Ένα παράξενο γυναικείο πρόσωπο στις κούκλες, σαν σπασμένη πέτρα, συνοδεύεται από τον απλό στίχο. Αν όλα αυτά δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό, αγαπημένη. Στην ενότητα χορός πάλι, μια έρηνη σαν όνειρο γυναικεία σιλουέτα έχει δίπλα της στο στίχο τα κορμιά φορές δείχνουν το δρόμο στις ψυχές. Και όταν λέω λόγος απλός, εννοώ στην έκφρασή του, όχι στο περιεχόμενο. Στη δεύτερη κατηγορία παρατηρώ το αντίθετο. Ο λόγος είναι πολύπλοκος και η εικόνα απλή. Εδώ εντάσσονται οι ενότητες συχνηλασίες και πορτρέτα. Ατενίζοντας ένα πορτρέτο, λέει ο ποιητής, μια μικρή διαφορά στη ματιά είναι. Γι' αυτό έκανες την παλέτα σου τεράστια σχεδία. Σφίγγεις το μολύβι, σημαδεύεις το χρόνο και ζωγραφίζεις τη μνήμη των αυριανών σου ημερών. Και μια απλή φωτογράφηση της δύσης του ήλιου στεφανώνεται με τους στίχους «Φυλάκισα το σούρουπο με εύθραυστα μολύβια που μεταγγίζουν το βάρος της καρδιάς σε λευκά χαρτιά». Και η συγκλονιστική απλή εικόνα δύο κεριών μέσα στη νύχτα συνοδεύεται από τους βαθείς στόχαστους στίχους. «Δεν μπορούσα ποτέ να ενώσω το φως με το σκοτάδι χωρίς να σκοτώσω το ένα από τα δύο». Και υπάρχει και η ενότητα παράθυρα, που δεν ανήκει σε καμία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει
ένας υπερρεαλισμός και στο λόγο και στην εικόνα. Ένας υπερρεαλισμός που αντιστοιχεί στην ακριβή έννοια του όρου υπερρεαλισμός. Οι εικόνες εδώ, με ένα πρώτο βλέμμα, φαίνονται φυσιολογικές. Αλλά με ένα δεύτερο, κάτι σαν αφύσικα εκιζαρωμένο, τσαλακωμένο, απλώνεται. Το ίδιο και η στίχη. Ένα μυστηριώδες υπονοούμενο, σαν να κρύβεται κάτω από λέξεις που εμφανίζονται απλές. Θεωρητικά, λέει ο ποιητής, εκεί που κατοικώ φυλάκισαν ελπίδα, άνοιξη και ανάσες και το ξημέρωμα απόκαμε και ξέχασε να έρθει. Κλείνοντας το τεράστιο αυτό βιβλίο, νιώθω κάτι σαν ξαλάφρωμα που όχι μόνον δεν απαντήθηκε το ερώτημα, αλλά ζωντάνεψε και πήρε σάρκα και οστά. Πώς βλέπει τον κόσμο ο εκγενετής τυφλός, πώς καταλαβαίνει τον κόσμο ο παράνους, λέει ο Γιώργος με τον τυφλό, εισαγωγικά, λέει για τον τυφλό με τον μπαστούνι, εισαγωγικά, αφού μόνο οι τυφλοί έχουν το προνόμιο να βαδίζουν στο σκοτάδι, βέβαιοι για την κίνηση μπροστά. Και για την ταραγμένη σκέψη, λέει, ήταν οι μέρες δύσκολες και έβγαλε από τις προγονικές αποθήκες τις ομορφότερες ασπίδες. Και να που ένα καινούριο ερώτημα αναδύεται από το έργο του κυρίου Δουατζή. Αξίζει άραγε μια εικόνα χίλιες λέξεις? Ο Γιώργος Δουατζής δεν απαντά. Απλά ενισχύει το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ.